Όσοι έχετε σκάφη και σκέφτεστε να ταξιδέψετε τις επόμενες ώρες, να είστε αρκετά προσεκτικοί. Το νέο κύμα κακοκαιρίας και οι ισχυροί άνεμοι που θα πλήξουν και την Κρήτη αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι αρμόδιοι φορείς ευιστούν την προσοχή των πολιτών και ζητούν την τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Αυτό που πρέπει να τονίσω εγώ είναι ότι θα παρακαλέσω για μία ακόμα φορά. Δεν αποκλείομαι κανένα να μείνει στα σπίτια του, ούτε απαγορεύομαι. Αλλά θα παρακαλέσω πολύ να είναι συνεργάσιμος ο κόσμος, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει όταν έχουμε ραγδαία βροχόπτωση και όταν έχουμε να κάνουμε με καθαρισμό από χιονοπτώσεις. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς πολλές φορές όσα παρακάλια και να κάνουμε, αλλά και όσες απαγορεύσεις, αν το θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά, δυστυχώς ο κόσμος καμιά φορά υπερεκτιμά τις δυνάμεις του, νομίζει ότι εμείς δεν θα χάσει τίποτα το να καθυστερήσει 10 λεπτά, ή μισή ώρα ή μια ώρα να πάει στα χιόνια. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε και ενώ τονίζει στον άλλο ότι είναι επικίνδυνο κάτι, ότι υπάρχει κάποιος φόβος, δυστυχώς υπερεκτιμά τη δύναμή του, δημιουργεί πρόβλημα και στον εαυτό του και σε εμάς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη θα ξεκινήσει την Δευτέρα με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες στα παιδινά, τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Από τη Δευτέρα πλέον το μεσημέρι και μετά αναμένεται ότι θα έχουμε βροχές κατά τόπους ισχυρές, ενώ σταδιακά, και βέβαια δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες, σταδιακά στις ορεινές ζώνες από το απόγευμα προς το βράδυ θα ξεκινήσουν και οι χιονοπτώσεις, οι οποίες θα κατέρχονται σε αρκετά χαμηλότερα υψόμετρα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας. Η θερμοκρασία, η άνεμη προβλέπεται ότι θα είναι γενικά από βόρειες διευθύνσεις μετά το μεσημέρι, ενισχυόμενη, και θα φτάσουν σε εντάσεις μέχρι το βράδυ της Δευτέρας τα 7 με τοπικά 8 μποφόρ στα πελάγη. Την ίδια περίπου εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός και την Τρίτη. Τα φαινόμενα αναμένεται ότι θα συνεχίσουν και κατά την Τρίτη με ένταση των βροχοπτώσεων κατά τόπους. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχίσουν να σημειώνονται στα ορεινά αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Προς το παρόν εκτιμάται ότι η χιονόπτωση θα κάνει την εμφάνισή της και σε υψόμετρα κάτω των 700 μέτρων. Πάντως, οι αρχές της Κρήτης είναι σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Τα φαινόμενα που ζήσαμε στην Κρήτη ήταν ανάλογα με εκείνο που περνάει η Βόρεια Ελλάδα και πνίγεται. Ας αναλογιστούμε γιατί δεν πνιγήκαμε τόσο πολύ εμείς εδώ. Και είχαμε συνέπειες μόνο στο γιόφυρο από παλιές τεχνικές παρεμβάσεις, μικρές γέφυρες χωρίς μεγάλες διατομές, καταλήψεις των ρεμάτων κλπ. Τα χιόνια δεν μας τρομάζουν. Γιατί τα χιόνια δεν δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα, δημιουργούν δυσκολίες στη μετακίνηση. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά και λίγο να αποκλειστούμε σε κάποιο χιόνι χωρίς κίνδυνο. Περνάμε καλά. Αν έχουμε και παρέα, ακόμα καλύτερα. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν να χιονίσει ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη.